Η πρωτοβουλία για την συνέχιση του πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα του κέντρου Νέων Κορινθίας ενημερώθηκε χτες από το οικονομικό τμήμα της περιφέρειας Κορινθίας ότι από σήμερα και με την αφορμή ότι πρέπει στο κέντρο Νέο να μπουν ορκωτοί λογιστές για να γίνει η οριστική εκαθάριση της εταιρείας η οποία είναι σε λύση εδώ και 2 χρόνια περίπου. Πρέπει να μπει ένα οριστικό λουκέτο στο κέντρο και πρέπει να σταματήσει κάθε δραστηριότητα από όλες τις ομάδες και τους πολίτες, οι οποίοι τα τελευταία αυτά 2 χρόνια και μετά το κλείσιμο του κέντρου λειτουργούν σε εθελοντική βάση, προσφέρουν δηλαδή τις υπηρεσίες τους και το χρόνο τους εθελοντικά εδώ, και να υπάρξει όλη αυτή η δραστηριότητα με εργαστήρια, με εκδηλώσεις, με την υποστήριξη σε εκδηλώσεις φορέων και άλλων ατόμων. Η πρωτοβουλία για το Κέντρο Νέων λοιπόν αντιδρά σε αυτή την αυθαίρετη απόφαση, γιατί πιστεύει ότι δεν είναι ανάγκη να μπει αυτό το λουκέτο για να γίνει η εκαθάριση πια στην εταιρεία που ήδη έχει κλείσει. Μπορεί παράλληλα οι ορκωτοί λογιστές να κάνουν τη δουλειά τους, μια και τα έγγραφά τους όλα είναι ασφαλισμένα σε γραφεία και δεν έχει κανένα σε αυτά πρόσβαση, και να συνεχίσει πια η απρόσκοπτη δραστηριότητα του κέντρου όπως υπήρχε μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι μία μεθόδευση και για την αλλαγή χρήσης του χώρου. Διαφορετικά δεν έχει νόημα δηλαδή να πάψει αυτός ο χώρος να λειτουργεί ως έχει για κάποια περίοδο η οποία είναι αόριστη, όπως μας είπαν από την περιφέρεια, δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που μπορεί να είναι 5 μήνες, 6 μήνες, ένας χρόνος, μέχρι όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Οπότε αυτό αυτόματα οδηγεί, ας πούμε, σε σενάρια αλλαγής χρήσης του χώρου. Οπότε η λόγη για το κλείσιμο είναι οικονομική. Φαίνεται να είναι οικονομική. Αυτό όμως είναι μια αφορμή, γιατί εδώ σε αυτό το χώρο ο εξοπλισμός που υπάρχει και που υποτίθεται ότι γίνεται αυτό το κλείσιμο για να μην υπάρξει πρόβλημα στον εξοπλισμό είναι τραπεζοκαθίσματα, είναι ένα υποτυπώδες μπαρ και ένα ηχοσύστημα, στο οποίο βέβαια οι ομάδες που λειτουργούμε εδώ, οι εκπρόσωποι τους, έχουμε δεσμευτεί εγγράφως στην περιφέρεια ότι είμαστε υπεύθυνοι στην φάση αυτή της λειτουργίας τους, στη μεταβατική αυτή φάση, έχουν αναλάβει εγγράφως την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια, ας πούμε, των πραγμάτων αυτών. Τα έξοδα του Κέντρου Νέων από τι καλύπτονται? Τα έξοδα του Κέντρου Νέων αυτή τη στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα που είναι το ρεύμα, το τηλέφωνο και το νερό, καλύπτονται από την περιφέρεια. Δηλαδή το κτίριο, και αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματά μας, είναι ένας δημόσιος χώρος που ανήκει στην περιφέρεια. Δεν είναι κτίριο το οποίο ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία, που από τη στιγμή που έχει σταματήσει η ιδιωτική εταιρεία, το κτίριο αυτό παράγει κάποιο κέρδος ή συνεχίζει να λειτουργεί προς όφελος της εταιρείας. Λειτουργεί στη χρήση του δημοσίου κτιρίου προς όφελος των πολιτών. Η κλήση της εταιρείας τη ζήτησαν μέλη της διοίκησης του Κέντρου Νέων, έτσι? Ναι, τη λύση της εταιρείας ζήτησε το ΝΟΣΥΝ, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νεολαίας, και παρόλο που έγιναν και κάποιες κινήσεις από την πρωτοβουλία μέχρι και σε δικαστικό επίπεδο, παρόλα αυτά κερδίθηκε από το ΝΟΣΥΝ και λύθηκε η εταιρεία. Αγωνία φάνηκε τότε, γιατί θυμόμαι και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις εκείνη την εποχή, που υπήρχε μια αγωνία να κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα. Ναι, αλλά ευτυχώς υπήρξε κινητοποίηση αρκετών φορέων και ατόμων, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια, επειδή το κέντρο λειτουργεί από το 2001, έχουν εμπλακεί πάρα πολλά άτομα, ως νέοι και ως πια μεγαλύτεροι, ας πούμε, μέσα στην παρόδο του χρόνου, με το Κέντρο Νέων. Για μας είναι ένας πυρήνας μες στην πόλη, όπου αν κλείσει αυτή η δομή, το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποια δομή αντίστοιχη. Δηλαδή είναι πολύ τραγικό εν μία νυχτή να κλείνονται δομές, οι οποίες για να στηθούν έχει υπάρξει χρήμα, κόπος, άνθρωποι, δηλαδή είναι σαν να έχουμε περάσει πια σε μια εποχή του πλήρους κινησμού και να καταστρέφουμε ό,τι βρεθεί μπροστά μας. Αυτό το πράγμα δεν ανήκει ούτε στην τωρινή διοίκηση της περιφέρειας. Έχει τρομερή ευθύνη ο νυν περιφερειάρχης κ. Παπαγγελόπουλος, εάν πάρει αυτή την πολιτική απόφαση να κλείσει αυτό το χώρο, και που στην τελική δεν είναι ο χώρος που του ανήκει. Είναι ο χώρος που ανήκει στην πόλη, στους πολίτες. Ο κ. Παπαγγελόπουλος είναι αυτή τη στιγμή αντιπεριφερειάρχης, μπορεί να είναι αύριο. Μπορεί να είναι ο κύριος Καλλιέρης, ο οποίος είναι επίσημα εκλεγμένος. Μπορεί πριν ήταν ο κύριος Βέδες, μπορεί να είναι αύριο κάποιος άλλος. Αυτός ο χώρος όμως υπάρχει και εμείς θα αγωνιστούμε να υπάρχει μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Να
μας πείτε και τι δομές λειτουργούν εδώ σε εθελοντική βάση. Αυτή τη στιγμή εδώ λειτουργούν κάποιες ομάδες, όπως είναι ο αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος Βούρα, που έχει αρκετές δράσεις. Είναι το αθέατο θέατρο που κάνει εδώ πρόβες και παρουσιάσεις. Λειτουργεί η κινηματογραφική λέσχη της ομάδας του Κέντρου Νέων, η ομάδα στην επικινδύνωση, η οποία κάνει προβολές κάθε Παρασκευή. Στεγάζεται το θέατρο Φόρουμ, το οποίο πάλι με εθελοντικά εργαστήρια, ας πούμε, έχει ομάδες θεάτρου και κουκλοθεάτρου. Υπάρχει ένα εργαστήριο χορού. Υπάρχουν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα αναπνοής και οτιδήποτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εθελοντική εκπαίδευση, εθελοντικά εργαστήρια και παρουσιάζονται ταυτόχρονα και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, αλλά φιλοξενεί συναυλίες, φιλοξενεί, ας πούμε, συνελεύσεις φορέων, φιλοξενεί οτιδήποτε μπορεί να φιλοξενηθεί μέσα σε αυτό το χώρο. Η μέχρι τώρα στάση της περιφέρειας είναι αδιαπραγμάτευτη. Και αν έχετε έρθει σε επαφή με τον κύριο Παπαγγελόπουλο για να συζητήσετε το θέμα. Φάνηκε να είναι αδιαπραγμάτευτη από το οικονομικό τμήμα που μας ενημέρωσαν εχθές. Πήραμε ένα τηλέφωνο άμεσα εχθές για να έχουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Παπαγγελόπουλο λόγω της αμεσότητας του θέματος, όπου μας απάντησαν ότι θα μας απαντήσουν. Φυσικά δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Εμείς έχουμε αυτή την κινητοποίηση τώρα στις 11 το πρωί που θα μπει προφανώς κάποια επιτροπή και από άλλους φορείς μέσα, γιατί δεν αφορά μόνο την πρωτοβουλία αυτό. Έχουν ειδοποιηθεί και οι φορείς και η ΕΛΜΕ και η πρωτοβουλία πολιτών Κορίνθου. Σε αναμονή είμαστε για σήμερα το πρωί. Υπάρχει όμως, θα ήθελα να πω ακόμα και μια συμβολική κατάληψη του χώρου από τις ομάδες και από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούμαστε εδώ. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε καθημερινά. Καλούμε τον κόσμο να έρθει εδώ να δείξει έμπρακτα, ας πούμε, τη στήριξή του για να μείνει ο χώρος ανοιχτός. Εμείς θα είμαστε από το πρωί. Το βράδυ υπάρχει ανοιχτή συνέλευση και διάφορα δρόμενα μουσικοθεατρικά. Ελπίζουμε να υπάρξει σύνεση και τέλος πάντων να υπάρξει και από εκεί κάποια διάθεση διαλόγου, γιατί πια αυτές οι αυθαίρετες αποφάσεις και αυτή η στάση του όλα κλειδώνονται, όλα εν μέρη ιδιωτικοποιούνται, όλα χάνονται, είναι πια κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια ερημοποίηση του τοπίου τέτοια που προσωπικά, να καταθέσω και μια προσωπική γνώμη, πιστεύω ότι θα ξυπνήσουμε κάποιο πρωί και δεν θα αναγνωρίζουμε πια την πόλη στην οποία έχουμε μεγαλώσει, έχουμε βιωθεί, έχουμε ζήσει και εν πάση περιπτώσει είναι και η πόλη που αγαπάμε, μια που διαβιούμε και μένουμε, ας πούμε, εδώ.